πάμε, του πανεργατικού μετόπου. Η Μίνα Ράλη θα μας ενημερώσει. Μίνα. Θα βλέπετε και σε τι ώρα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται εδώ στην Ομόνοια τα μέλη του ΠΑΜΕ, τα οποία αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. Βεβαίως είναι μια διαδήλωση που πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τα τραγικά γεγονότα που αμαύρωσαν τις χθεσινές κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι υπολογίζω, πρέπει να έχουν κινητοποιηθεί εδώ γύρω στα 400 με 500 άτομα. Φωνάζουν συνθήματα, κρατούν πανό με συνθήματα κατά των νέων μέτρων. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία. Ακόμη συγκεντρώνεται ο κόσμος και θα κατευθυνθούν μήνα και αυτοί στη Βουλή. Θα ανέβουν τη σταδίου, πιθανότατα θα ενωθούν, αυτό το ξέρουμε ακόμα με την πορεία που είναι στο Σύνταγμα. Και θα κατευθυνθούν και αυτοί προς τη Βουλή. Βεβαίως, θα δούμε, υπάρχει και κριτική παρουσία της αστυνομίας στους δικούς δρόμους της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από την πορεία. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει και σε 14 προσαγωγές ατόμων που έγιναν στους γύρω δρόμους, στους δρόμους δηλαδή γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας να δούμε και την εξέλιξη των συγκεντρώσεων αυτών. Βεβαίως, να πούμε ότι συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν κοντά στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι στο κατάστημα της Μαρφίν. Ενώ διάχυτη είναι η οδύνη αλλά και η οργή της κοινής γνώμης για τον άδικο χαμό των τριών συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων ήταν και μία έγκυος. Ένα λουλούδι. Μία ανθοδέσμη δίπλα στα αποκαίδια. Κεριά αναμένα μέσα στις στάχτες. Πρόσωπα σκυθρωπά. Και τα λόγια δεν βγαίνουν. Τι να σας πω, ότι έχετε μάθει όλοι. Ήρθα κι εγώ μετά. Δεν μπορώ, αφήστε. Φωνάζανε μόνο «Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους». Και εγώ είμαστε. Σώστε μας, βοήθεια, και εγώ είμαστε. Οι τρεις υπαλλήλοι της τράπεζας προσπάθησαν βγαίνοντας στο κλιμακοστάσιο και περπατώντας στα τυφλά, πνιγμένοι από το σύννεφο του μαύρου καπνού, να βρουν διέξοδο. Η μία από τις δύο γυναίκες, η οποία ήταν και έγκυος 4 μηνών, πέθανε μερικά εκατοστά προτού βγει στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σας έδωσαν την εντύπωση, έτσι όπως τους είδατε και στο σημείο, ότι προσπαθούσαν να διαφύγουν, να ξεφύγουν? Ναι, ειδικά ο άντρας και η κυρία που ήταν στο μπαλκόνι. Ναι. Το κτίριο της Μαρφίν στην οδό στα 223 έγινε στόχος κουκουλοφόρων στις 2 χθες το μεσημέρι. Ξαφνικά ήρθανε δύο κουκουλοφόροι, σπάσανε το τζάμι, επέμεναν συνέχεια να το χτυπάνε μέχρι να ανοίξει η τρύπα, πέταξανε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο είχαν να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές. Δεν άφηναν τους πυροσβέστες να βοηθήσουν, τους πετούσανε πέτρες, δεν αφήσανε τη βοήθεια, περάσανε μέσα από εμάς. Από το πρωί, δεκάδες πολίτες που περνούν από το σημείο της τραγωδίας αποτείουν φόρο τιμής στους τρεις αδικοχαμένους συνανθρώπους μας. Από νωρίς το πρωί, υπάλληλοι της τράπεζας αλλά και δεκάδες πολίτες έρχονται εδώ στο υποκατάστημα στη Σταδίου, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, για να αφήσουν ένα λουλούδι. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής αλλά και άντρες της σήμανσης συλλέγουν στοιχεία που βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Δυνάμεις που αρέσκονται στην τυφλή βία. Δυνάμεις με ξεκάθαρα αντιδημοκρατική και αντικοινωνική στόχευση και συμπεριφορά εκμεταλλεύτηκαν μια ειρηνική διαδήλωση των εργαζομένων και με βόμβες Μολότοφ προκάλεσαν το θάνατο τριών συμπολιτών μας και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων. Επιχείρησαν επίσης να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο. Εκφράζω την οδύνη μου για το χαμό, για τον άδικο χαμό των συνανθρώπων μας και απευθύνω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στους οικείους τους. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτοί που δολοφόνησαν τους τρεις εργαζόμενους θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά από τη δικαιοσύνη. Νεκρή από ασφυξία είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, ο Επαμινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που κατάγεται από το Αίγιο, έμαθε πριν από λίγες μέρες
που κυοφορούσε ήταν ένα αγοράκι σχεδόν 4 μηνών. Οι γονείς της Αγγελικής, όταν πληροφορήθηκαν από την τηλεόραση τα γεγονότα που σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, ανήσυχοι, ναύλουσαν ταξί από εδώ, από το Αίγιο, από το σπίτι του στην Παύλου Μελά, προκειμένου να μεταβούν στο σημείο. Στη διαδρομή όμως έμαθαν το θλιβερό γεγονός. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες της αστυνομίας αναμένεται να παίξει βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο γίνεται ειδική επεξεργασία για να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα των ενόχων σε αυτήν τη δολοφονική ενέργεια. Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μετά τα τραγικά γεγονότα στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, θα παραστεί στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου, όπως επισημαίνει, να σταλεί μήνυμα εθνικής ομοψυχίας και ενότητας απέναντι στα φαινόμενα της βίας. Πάμε στη Βουλή στη Λίνα Μπεθάνη και στη Γύρη στο Στράτο Μπαλί για να μας δώσουν ρεπορτάζ. Ξεκινώντας από σένα, Λίνα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού. Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι οι πολιτικές δυνάμεις, παρά τις διαφωνίες, παρά τις διαφορετικές απόψεις που έχουν, μπορούν να συμφωνήσουν και να έρθουν να είναι απέναντι στην βία, να απομονώσουν, όπως είπε και λίγο νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, να απομονώσουν την βία. Να συνεχίσουμε όμως. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί έχει ξεκινήσει ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα μέτρα, το οικονομικό πακέτο μέτρων που. Ναι, που είναι σε εξέλιξη επί της αρχής, Λίνα. Ύστερα από τη συμφωνία με την Τρόικα. Για να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει ζητήσει αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών. Είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες χθες βράδυ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, κατά τις οποίες υπογράμμισε την ανάγκη λοιπόν, να. Λοιπόν, Λίνα, βάλε μια. Γιατί θα πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο τώρα που, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία και να δούμε, Στράτο, τη στάση που θα κρατήσουν έτσι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, Σταυρούλα, να πούμε ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη Βουλή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως είχε πει και στους στενούς συνεργάτες στο προηγούμενο διάστημα, ψήφισε ναι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το μηχανισμό στήριξης και τα κυβερνητικά μέτρα. Μένει τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες, διότι με ξεκάθαρο τρόπο ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, λίγα λεπτά νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, είχε πει πως η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μένει μόνο σε κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις που επί της ουσίας ήταν και δικές του προτάσεις πριν ακόμη ανακοινωθεί η συμφωνία. Και μένει, μάλιστα, δούμε, λοιπόν, ο κύριος Τασούλας όλες αυτές τις μέρες Στράτο είχε ξεκαθαρίσει ότι εάν πραγματικά, επειδή έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, όποιος λειτουργήσει αλλιώς την πόρτα της εξόδου, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι το βράδυ που ήρθαμε εδώ στη Ριγίλης για τη δήλωση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, από τις συνομιλίες που είχαμε με τους στενούς συνεργάτες αμέσως μετά τη δήλωση που έκανε, μας ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει θέμα να μην εμφανιστεί με συντεταγμένη γραμμή η Νέα Δημοκρατία στην Βουλή μετά και τη δήλωση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Γι' αυτό και ποτέ δεν ετέθη θέμα ή συζήτηση να υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση. Μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και αν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και αν τελικά θα είναι η τελευταία φορά αυτή που ψηφίζει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και αν θα είναι θέμα παραίτησης πια, έτσι, από την βουλευτική της έδρα ή κάτι άλλο. Ναι, πρέπει να σου πω, Σταυρούλα, βέβαια τώρα πως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες να δούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας πως θα πάει η συζήτηση στη Βουλή, διότι μαθαίνουμε πως υπάρχουν και αρκετά παρών από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ο κύριος ο Πρωθυπουργός άλλωστε έχει πει για 151 ψήφους. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε ό,τι αφορά στα της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σου πω ότι τις προηγούμενες ημέρες αυτό που ξέραμε και πρέπει να το πούμε είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ξεκαθαρίσει πως επειδή ο Πρωθυπουργός δεν θα, αυτή ήταν και εκτίμηση δική του, δεν θα ζητούσε 180 βουλευτές αλλά 151 ψήφους, έτσι όπως έλεγε ότι δεν έχει την ανάγκη τη δική μας ψήφο, και νομίζω ότι μετά τη σημερινή κίνηση της κυρίας Μπακογιάννη ίσως σε επόμενες ώρες να έχουμε κάποιες εξελίξεις εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στη Λίνα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις εσύ κάτι περισσότερο, Λίνα. Θα σας πω συμπληρωματικά ότι και ο κύριος Δημαράς και η κυρία Σακοράφ, από ό,τι ενημερώνομαι, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ναι από την κυρία Μπακογιάννη, υπερψηφίζοντας έτσι επί της αρχής το νομοσχέδιο, και επίσης βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ψηφίζουν.
πλειοψηφία που δηλώνουν παρόν. Πριν από λίγο βγήκε ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ρωτήσαμε το σχόλιο του για τη στάση της κυρίας Μπακογιάννη. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Αβραμόπουλος έφυγε γρήγορα χωρίς να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Στα Βούλια βεβαίως. Εδώ αναμένουμε και τους άλλους βουλευτές να δούμε πώς έχουν να σχολιάσουν τις εξελίξεις αυτές και ενδεχομένως και κάποια δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Που φαντάζομαι ότι την αναμένουν όλοι. Βεβαίως, Στράτο, το ρεπορτάζ έλεγε αυτές τις ημέρες ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε συνεχώς συσκέψεις με στενούς της συνεργάτες, με άτομα την οποία τη στήριξαν όταν έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Και η γραμμή που έδωσε αυτή, αυτό που τους έλεγε, είναι ότι αυτό είναι δική μου απόφαση. Εσείς πρέπει να πράξετε αυτό που λέει η ηγεσία του κόμματος. Πρέπει να σου πω, Σταυρούλα, πως σε αυτό το θέμα τις τελευταίες 48 ώρες η κυρία Μπακογιάννη είδε αρκετούς στην Βουλή. Αυτό που λένε πάντως άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι πως την γραμμή την δίνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κανένας άλλος από τους βουλευτές. Λοιπόν, για πάμε στο τώρα... Γιάννη το Σκάλκο, να επανέλθουμε αμέσως, Στράτο, να ολοκληρώσεις, αλλά να πάμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς μέσα σε αυτή την πολύ θερμή συνεδρίαση για την ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει εικόνα, Γιάννη. Καθόλου εμείς μετράμε ψήφο-ψήφο την καταμέτρηση, αφού είναι ονομαστική φανερή ψηφοφορία, με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να υπερψηφίζει τα μέτρα της κυβέρνησης. Και από την άλλη πλευρά, από τη συμπολίτευση, να έχουμε τον κύριο Δημαρά και την κυρία Σακοράφα να δηλώνουν παρόν. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και τώρα και το υπόλοιπο της ψηφοφορίας για να δούμε με πόσους ψήφους θα υπερψηφιστεί, πόσες ψήφους θα υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων υπουργείων. Βεβαίως απαιτείται απλή έτσι κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ακριβώς. Όπως είπαμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι αυτό που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας πριν από λίγο λοιπόν εκεί, ότι ζητάτε η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, έτσι. Ακριβώς. Και πάντοτε παίζουν ρόλο οι εντυπώσεις αυτές τις ψηφοφορίες της βαρύτητας, Σταυρούλα, καθώς οι βουλευτές στέλνουν με το δικό τους τρόπο το μήνυμα τόσο στο εσωτερικό των κομμάτων τους όσο και στην κοινωνία. Λοιπόν, θα συνεχιστεί αρκετά, γιατί όπως είπαμε είναι ονομαστική φανερή ψηφοφορία, ψήφο-ψήφο πάει όλη η ιστορία. Ολοκληρώνοντας, Στράτο. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σου πω πως τη Δευτέρα, όπως είπε και η Λίνα, είναι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Εδώ πρέπει να πούμε πως η εικόνα είναι λίγο ξυμ... Τη στιγμή που μέσα στη Βουλή φαίνεται να υπάρχει μια αρκετά ισχυρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Σαμαρά, τουλάχιστον τη Δευτέρα οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δείξουν ότι ομονοούν απέναντι στα φαινόμενα της βίας. Το πλαίσιο που θα πάει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκεί εν πωλής το περιέγραψε στην ομιλία του στη Βουλή. Τρεις από τις έξι κόκκινες γραμμές που έβαλε ο κύριος Σαμαράς, αυτά θα πει και τη Δευτέρα. Δεν γίνεται να βεβηλώνονται μνημεία, είτε αυτά είναι η Ακρόπολη είτε είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Η βία δεν είναι. Δεν χωράει στη δημοκρατία, είπε. Το οποίο συνδέεται με τη διαμαρτυρία σε καμία περίπτωση. Επίσης, δεν είναι δυνατόν αυτές τις στιγμές να κλείνονται λιμάνια, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Με αυτό το πλαίσιο θα πάει και με κάποιες προτάσεις, σαν και αυτές που ανέφερε στην ομιλία του, όπως για παράδειγμα, γιατί όχι να επανέλθει συζήτηση για 200 βουλευτές στη Βουλή, ακόμη και για μία συζήτηση πάλι για την αναθεώρηση του συντάγματος. Βεβαίως. Και για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λοιπόν, Λίνα, αν κάτι άλλο έχεις από εκεί επίσης για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση αυτή, θα επανέλθουμε, γιατί η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, να δούμε τι δήλωσαν για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ελπίζω ότι όλοι θα βάλουν μυαλό. Όλοι θα σκεφτούν πιο όρημα. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι απέκρουσαν τη συνάντηση με τον πρόεδρο πριν φτάσουμε στους θανάτους, θα συνειδητοποιήσουν πόσο λάθος ήταν και να πάμε για μία έστω ελάχιστη μίνιμουμ συνεννόηση. Πρέπει ο κύριος Τσίπρας να παραστεί στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών? Αυτό θα το αποφασίσουμε συλλογικά. Χρειάζεται ομοψυχία. Αυτό θα το αποφασίσουμε συλλογικά μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν-Κλοντ Τρισέ, πριν από λίγο που ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Λισαβόνα. Στο μεταξύ, Βερολίνο και Παρίσι, σε μια προσπάθεια για σταθεροποίηση του ευρώ και εν ώψη της συνόδου του Eurogroup αύριο, ζητούν
τα λουριά με κυρώσεις στις χώρες με υπερβολικά ελλείμματα και να θεσμοθετηθεί ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων όπως αυτή της Ελλάδας. Διάχυτη είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο μετάδοσης της κρίσης σε Ισπανία και Πορτογαλία και αυτό είναι βεβαίως το επόμενο μεγάλο θέμα, Αντίνη Λιναρδάτου. Γι' αυτό ρωτήθηκε και όλα στη Λισαβόνα, ήταν στην Πορτογαλία η χώρα που τα ξένα πρακτορία και οι οίκοι αξιολόγηση αναφέρουν ως δεύτερη μετά την Ελλάδα ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Ζαν Κλοντ Τρισέ πάρα πολλές φορές αν η Πορτογαλία βρίσκεται στην ίδια βάρκα με την Ελλάδα, αν η Ισπανία βρίσκεται στην ίδια βάρκα με την Ελλάδα. Ο κύριος Τρισέ ήταν ξεκάθαρος, είπε όχι, είναι τελείως διαφορετικοί οι αριθμοί, τα νούμερα, τα δεδομένα που έχουμε. Και δεν είναι στην ίδια βάρκα. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να καθησυχάσει τις αγορές ουσιαστικά. Μια που να πούμε ότι σήμερα βγήκε πάλι ο οίκος αξιολόγησης Moody's και είπε ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα και τα συστήματα των χωρών όπως είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολύ μεγάλο εξωτερικό χρέος και που υποβαθμίζεται η πιστοληπτική τους ικανότητα, ρίχνοντας και πάλι λάδι στη φωτιά. Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ επέμεινε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 1%, είναι ο 12ος μήνας που το κρατάει στο 1% και μάλιστα σύμφωνα με αναλυτές και όπως άφησε να νοηθεί και ο ίδιος, θα παραμείνει και τους επόμενους μήνες έτσι, διότι τόσο οι δείκτες ανεργίας στην Ισπανία έχουν φτάσει σε δυστεόρατα ύψη πια, αλλά έπεσαν και οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Mm-hmm. Να πούμε τώρα, παράλληλα, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, βγήκε και δήλωσε ότι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα, αν δεν την περιορίσουμε, θα κάψει ολόκληρη την Ευρωζώνη, λέγοντας ότι δεν συζητούμε, δεν τίθεται θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους. Όπως και ο Ζαν Κλοντ Τρισέ είπε ότι δεν συζητάω, δεν υπάρχει καν θέμα πτώχευσης της. Τώρα, Άγγελα Μέρκελ και Νικόλα Σαρκοζή. Όπως επίσης και άλλη μια φορά το λέει αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι. Το αποκλείουν εντελώς όλοι. Mm-hmm. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται είναι πιο πολύ για τους κερδοσκόπους, έτσι ώστε να περάσουν από την ιστορία της Ελλάδας πια και να χτυπήσουν μια άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Αυτό είναι που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους. Γι' αυτό έστειλε σήμερα και η Άγγελα Μέρκελ με τον Νικόλα Σαρκοζή την επιστολή για το. Εν ώψη της συνόδου αύριο κορυφής του Eurogroup, αλλά και ο Φρατίνη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ήταν ξεκάθαροι. Στηρίζουμε την Ελλάδα σε όλα, διότι πλέον δεν στηρίζουμε μόνο την Ελλάδα, αλλά στηρίζουμε και τη σταθερότητα. Και σήμερα η κυρία Μέρκελ, μετά από πολύ καιρό, έτσι, εξαπολύει βέλη κατά των κερδοσκόπων και λέει ότι είναι ένα στοίχημα των χωρών της Ευρωζώνης να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει. Εκτιμούν όπως. Ότι πρέπει πλέον να υπάρξουν και διαφορετικοί οίκοι αξιολόγησης, οίκοι που θα είναι ευρωπαϊκός η βάση τους. Επίσης θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν και να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα που να μπορεί να ελέγχει τις χώρες της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να μην ξεφεύγουν στα δημοσιονομικά τους, να μην ξεφεύγει το έλλειμμά τους και φυσικά το χρέος τους. Βέβαια πάλι υπήρξαν φωνές όπως ο Νουριέλ Ρομπινίου, που γενικά είναι πάρα πολύ απεσιόδοξος, που λένε ότι δεν θα αποφύγουν κάποιες χώρες αναδιάρθρωση του χρέους τους. Φέρουν πάλι την Πορτογαλία. Το γερμανικό Σπίγκελ αναφέρεται μάλιστα και στην Ιταλία και λέει ότι μετά την Ελλάδα το μεγαλύτερο χρέος έχει η Ιταλία, την οποία την έχουν αφήσει προς το παρόν στην απέξω, άκρη. Έτσι, ναι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ πάντως, μεγάλο πρόβλημα. Συνεχώς, ιδιαίτερο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών και των Οικονομικών, με δηλώσεις στηρίζουν τη χώρα μας. Έτσι, ότι πρέπει να κάνει η Γερμανία τα πάντα, που ήταν αυτή που μέχρι στιγμής έφερε και τα περισσότερα προσκόμματα. Με την Ελλάδα, γιατί ξέρουν ακριβώς πολύ καλά ότι είναι η σειρά τους μετά. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος. Σήμερα πάλι το ευρώ κατρακύλησε κάτω από το 1,27, στο 1,26,8. Υπάρχει θέμα και με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με όλες τις αγορές. Νομίζω ότι πια έχουν όλοι αντιληφθεί ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι καθαρά ελληνικό, αλλά έχει να κάνει με το ευρώ και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Επίσης, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο σε δηλώσεις του σήμερα ξεκαθάρισε ότι είναι απολύτως σίγουρος ότι όλες οι χώρες του Eurogroup θα δώσουν το ναι και θα εγκρίνουν το πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι ο δικός μας, ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δρούτσας, μιλώντας σήμερα στο CNN, είπε επίσης ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση. Λοιπόν, θα δούμε απόσπασμα από αυτήν τη συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού των Εξωτερικών, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Λισαβόνα.
would say, I said already that Portugal is not Greece. I would say Spain is not Greece. Default is, for me, out of question. So it's as simple as that. Let me say that I will regret enormously, but it's not yet time to say that. Lucas Papademos has been a fantastic vice president. We are committed to our objective and to our goal, the goal of the Greek people, to build a new Greece, the Greece of tomorrow, and to contribute to a strong and prosperous Europe. And we will succeed. The images that the world saw yesterday from Athens are not the real Greece. Να επιστρέψουμε στη Βουλή, στη Λίνα Πεθάνη, να δούμε τι γίνεται με την ψηφοφορία, Λίνα. Λοιπόν, ενημερωνόμαστε την ψηφοφορία ότι ένας ακόμα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο βουλευτής της υπόλοιπης Αττικής, στην περιφέρεια Αττικής, ψήφισε παρόν. Το τρίτο έτσι μετά την κυρία Σακοράφα και τον κύριο Γιάννη Δημαρά. Τρεις λοιπόν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν παρόν. Να θυμίσουμε, ναι, είπε, υπερψήφισε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και ρωτήσαμε κυβερνητικά στελέχη κάποιο σχόλιο για μια αντίδραση για το γεγονός αυτό, της διαφοροποίησης αυτής των τριών βουλευτών. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι θα υπάρξει κυβερνητική ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πεταλωτή, την οποία αναμένουμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, Λίνα. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Θα γυρίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο ζήτημα, τα δραματικά γεγονότα που είχαμε χθες, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας, μετά το τέλος της ειρηνικής πορείας που έγινε. Να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες. Στο μικροσκόπιο έχουν βάλει οι αστυνομικές αρχές το οπτικό που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, ενώ από το πρωί χτενίζουν το χώρο της τράπεζας, συλλέγοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Ο Νίκος Κουντούρης έχει ρεπορτάζ. Νίκο. Σταυρούλα, όπως είπες και εσύ, η αστυνομία και συγκεκριμένα η κρατική ασφάλεια, το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Ασφάλειας Αττικής, ασχολείται με την έρευνα της δολοφονικής αυτής επίθεσης με θύματα τρεις εργαζόμενους. Εξετάζουν για αυτό το λόγο οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει κυρίως ηλεκτρονικά καταστήματα από την Μαρφίν, αλλά και μαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οπτικό υλικό που καταγράφει από τα συστήματα της τράπεζας έχει σχεδόν καταστραφεί. Μαθαίνουμε ότι έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα του, το οποίο όμως δεν φωτίζει τις έρευνες, και αυτό γιατί, όπως πληροφορούμαστε, είναι από τον εσωτερικό χώρο των γραφείων, όπου απλώς φαίνεται η φωτιά, στη συνέχεια η καπνή και τίποτα παραπάνω όσον αφορά τους δράστες της επίθεσης. Αντίθετα όμως, υπάρχουν υλικά που έχουν καταγράψει κάμερες των απέναντι καταστημάτων και δίπλα από την Μαρφίν, και από αυτό προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη για να ταυτοποιήσουν τους δράστες οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, αλλά και σε συνδυασμό με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, καταλήγουν ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν ομάδα 3-4 ατόμων. Φαίνεται ότι δύο από τα άτομα αυτά που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους με μαντήλια ή κουκούλες, ναι, έσπασαν με καυτικά εργαλεία, μιλάνε για κασμά και σφυριά, την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια φέρεται να εφοδιάστηκαν με βόμβες μολότοφ και μπιτόνι με έφλεκτο.